Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα άκρως γιορτινή. Μια εβδομάδα που σίγουρα θα συναντήσουμε στα τέλη της αγαπημένα μας πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία σίγουρα θα τα θέλουμε να τα έχουμε στο οικογενειακό μας τραπέζι. Γι' αυτό λοιπόν το Κάτι Μαγειρεύεται είναι εδώ πέρα αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι στην εκπνοή των Χριστουγέννων για να σας δώσει κάποιες συνταγές έξυπνες και άκρως γευστικές για να μπορέσετε να κάνετε και εσείς το γιορτινό σας τραπέζι. Ένα τραπέζι που σίγουρα στόχος σας είναι να εντυπωσιάσετε και στόχος εδώ πέρα όλων των μαγαζιών είναι να σας βοηθήσουν και εσάς σε αυτό το σκοπό σας. Βρίσκομαι στο Σαν Παραμύθι, αγαπημένος μου χώρος. Βλέπετε ήδη το κλίμα είναι άκρως γιορτινό, πίσω μας είναι στολισμένα το Jackie Kay. Και για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο κύριος Παταζής. Καλησπέρα σας, κύριε Ντάνη. Γεια σου, Δημήτρη μου. Πώς είστε? Καλώς ήρθες. Πολύ καλά, πολύ καλά. Καλώς σας βρήκαμε, πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαι πάλι εδώ πέρα σε εσάς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τώρα οι νοικοκυρές και όλοι οι φίλοι μας που από το σπίτι δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν για το γιορτινό τραπέζι, τους έχετε τη λύση. Ειδικά σήμερα μπορώ να πω ότι είναι μια πρόταση που ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα των ημερών. Είναι με χοιρινό, είναι κότσι χοιρινό. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα πιάτα. Δικά μου προσωπικά, αλλά και πολύ αγαπημένα πιάτα των πελατών μου. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι ο οποίος έρχεται και μου ζητάνε επιτακτικά το συγκεκριμένο πιάτο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δεις κάποια στεναχώρια που έχουν στο βλέμμα τους όταν τους λέω ότι έχει τελειώσει. Ότι... είναι το απίστευτο. Πραγματικά είναι πολύ νόστιμο φαγητό και ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα των ημερών. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι η παιδιά τη ζεστασιά βγάζει το τζάκι από πίσω μας. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Μια ζεστασιά που σίγουρα όλοι θα θέλετε να περάσετε από εδώ πέρα για να καταλάβετε τι εννοώ. Γι' αυτό λοιπόν μου χάνετε την ευκαιρία. Εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα, Κανάρι 7, στη Νέα Κοιλή της Αλεξανδρούπολης και θα κάνουμε από ό,τι είπαμε. Κότσι χοιρινό. Στη γάστρα μαγειρεμένο. Εμένα με φοβίζει λίγο το κότσι, κύριε Ντάνη. Θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο κρέας να μη σου στεγνώσει, να μην. Έχει είναι πολύ φόβο. Έχει ένα-δυο μυστικά που βοηθάνε στο να αποφύγουμε αυτό που είπες, στο να στεγνώσει. Ένα πολύ απλό το απλό μυστικό είναι ότι ακριβώς επειδή μαγειρεύεται στη γάστρα, κρατάει όλους τους συντηρατμούς, όλα τα ζουμιά μέσα, πράγμα που σημαίνει ότι το βοηθάει να μη στεγνώσει. Θα το δεις στην πορεία, θα δεις το αποτέλεσμα και θα εκπλαγείς. Εγώ νομίζω, κύριε Ντάνη, ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αφού προαιρεότητα πούμε τελικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Φρέσκο κότσι χοιρινό από μπούτι, όχι από σφάλα. Λέμε πάντα ότι το θέμα του φαγητού εκτός από τη γεύση καλώς ή κακώς πουλάει και το μάτι. Και η αλήθεια είναι ότι το κότσι από το μπούτι είναι πιο ομοιόμορφο ακόμη και όταν ψηθεί και μετά. Ενώ τη σπάλα ανοίγει λίγο. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την περιοχή μας. Πιστεύω ότι βγάζουμε το καλύτερο λάδι στην Ελλάδα. Είναι κρίμα από το Θεό να μην το τιμήσουμε. Έτσι, γιατί εδώ πέρα, οπότε έχω πει και άλλες φορές, στο Σαν Παραμύθι χρησιμοποιούμε αγνά προϊόντα, βασιζόμαστε εδώ πέρα στην τοπική αγορά, στους τοπικούς επιχειρηματίες, να το πω, στους ανθρώπους που βγάζουν τη δικιά τους παραγωγή, είτε είναι σε λάδι, είτε είναι σε λαχανικά, σε οτιδήποτε, στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα, τα προϊόντα τα δικά μας, γιατί τι καλύτερο, αυτό είναι που λένε παπούτσια από το τόπο και εσύ είναι μπαλωμένο. Έτσι ακριβώς είναι. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος από τη στιγμή που έχουμε αρκετά πράγματα στην περιοχή μας να αποταθούμε κάπου αλλού. Πάρα πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε λίγο με τα υλικά. Ναι. Θα χρειαστούμε μέλι, μουστάρδα, μπαχάρι. Εδώ έχω ένα δικό μου πολτό από ελαιόλαδο και σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, λίγο ξερό δεντρολίβανο. Και λέω λίγο ξερό δεντρολίβανο γιατί αποφεύγω στη συγκεκριμένη συνταγή να βάλω φρέσκο, επειδή το δεντρολίβανο από μόνο του έχει πολύ δυνατή μυρωδιά και γι' αυτό και χρησιμοποιώ το ξερό. Λίγο αραιωμένο ντοματοπολτό, θα χρειαστούμε μπύρα. Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Τον αραιωμένο ντοματοπολτέ. Ντοματοπολτό, συγγνώμη. Με νεράκι. Ναι, με νεράκι. Εντάξει, κανονικά δεν βάζουμε κάτι άλλο. Νεράκι. Και λίγα λαχανικά, πράσο, κρεμμύδι, καρότα, χωρίς να τα καθαρίσω πολύ καλαπλημένα και πιπεριές. Μία συνταγή που συνδυάζει τα πάντα, συνδυάζει το κρέας πάρα πολύ σωστά με τα λαχανικά, γιατί νομίζω ότι για να αναδείξεις και καλύτερα τη γεύση του κρέατος πρέπει να έχεις μέσα το λαχανικό σίγουρα. Και είναι μια συνταγή που όλες οι μαμάδες θα θέλουν να φάνε τα παιδιά τους και θα τη φάνε τα παιδιά τους, γιατί έχει και όλα αυτά που ίσως τα αποφεύγουν τα παιδιά να τα φάνε από μόνα τους. Και από ό,τι πρόσεξες, τα υλικά που είπα να. Δεν έχει τίποτα επιβλαβές, δεν έχει τίποτα άσχημο. Ακόμα και το μέλι, το τρως έτσι, δηλαδή την ώρα που φτιάχνεις τη συνταγή,
Αλήθεια και μια φετούλα με ψωμί και μέλι για να φας. Λοιπόν, και η περιοχή μας βγάζει πολύ ωραίο μέλι. Το καλύτερο μέλι νομίζω ότι βγάζει ο Εύρος. Γι' αυτό είναι ωραίο να το λέμε. Λοιπόν, θέλω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε γιατί ξέρω ότι και το κότς θέλει μια διαδικασία. Θέλει. Θα σοτάρουμε σε πρώτη φάση τα κότσια. Πάρα πολύ ωραία, με λίγο λαδάκι. Να πάρει αυτό το χρυσαφένιο χρώμα που λέμε. Με δυσκόλυψε λίγο. Δεν πειράζει, εδώ πέρα είμαστε κάτι μαγειρεύεται γιατί πιάνει κοχυρά, δεν δυσκολεύεται. Εγώ κύριε Ντάνη, να σας πω τι θα πάθει μια φορά. Αλλάζει η μαμά μου κουζίνα και είναι ηλεκτρική και πρέπει να βάλεις ένα κωδικό με τα δάχτυλα για να μην ανοίγει από τα παιδιά. Και προσπαθούσα να την ανοίξω και δεν ήξερα πιο ότι έπρεπε να βάλω και τα δύο δάχτυλα πάνω. Βάζει τα δύο δάχτυλα. Σε προστάτεψε όμως αυτό. Με προστάτεψε και νομίζω πάρα πολλά παιδάκια τα προστατεύει αυτό. Εντάξει, φάνηκε λίγο ανόητο εκείνη τη στιγμή. Καλά, ρε Δημητή, ξέρεις να ανοίγει μια κουζίνα. Εγώ φταίω. Τώρα περιμένουμε να κάψει λίγο το λάδι. Ναι, 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 να πάρει το κρασί του. Παιδιά, εγώ αναρωτιέμαι γιατί έβαλα σακάκι σήμερα. Αυτή η ζέστη είναι τόσο γλυκιά. Μήπως τελικά ήταν λάθος η επιλογή του να καθίσουμε μπροστά. Όλο με να μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μαγικό. Ναι, οπτικά είναι πολύ ωραίο, είναι πραγματικά. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα να σε χτυπάει πίσω. Η ζέστη είναι γλυκιά, κύριε Δάνη. Είναι και η εποχή τώρα, η αλήθεια είναι που το. Που την αναζητούμε ακόμα περισσότερο. Το ζητάμε, ναι. Έτσι, με ωραία παρέα, όμορφη παρέα, δίπλα στο τζάκι, να πίνεις το κρασάκι σου. Να τρως κάτι εδώ πέρα από τα χεράκια του κύριου Ντάνη, στο σαν παραμύθι. Εδώ πέρα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, μαγικά διαμορφωμένος, μεταφέρεις σε ένα παραμύθι κυριολεκτικά. Και μετά, θέλω να σας διαβάσω και ένα κείμενο που έχετε γραμμένο στη σελίδα σας. Τη διάβαζα πριν λίγο. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Ντάνη, νομίζω κάθε φορά εμείς. Αλλά το έχετε γράψει και στη σελίδα ότι μεταφερόμαστε σε ένα παραμύθι, είτε μικρή είτε μεγάλη, και ζωντανεύουν οι γεύσεις, οι οποίες τις ακούγαμε τόσα χρόνια σαν παραμύθια. Ζωντανεύουν στο πιάτο μας. Γι' αυτό λοιπόν θα σας διαβάσω σε λίγο ένα πάρα πολύ όμορφο κείμενο που έχουν επιμεληθεί εδώ πέρα στο σαν παραμύθι. Στη σελίδα τους, σαν παραμύθι Αλεξανδρούπολη, θα βρείτε τα πάντα. Το μενού, ό,τι θέλετε. Είναι μια προσωπική μου αναφορά όσον αφορά το θέμα του κειμένου που διάβασες. Και το συγκεκριμένο κειμένο δεν το είχα διαβάσει όταν ήρθα πρώτη φορά. Αυτά που έλεγα μου βγαίνανε πραγματικά αυθόρμητα και με μεγάλη ειλικρίνεια και είδα ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά σε αυτά που έχετε γράψει με αυτά που πίστευα εγώ και έλεγα τόσο καιρό. Ναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν απέχει αντιπαλωτικότητα. Βλέπουμε ότι έχουμε αρχίσει ήδη να σοτάρουμε το κότσι μας. Να πούμε ότι το κρέας το αφήνουμε και μόλις έχει σοταριστεί, έχει ψηθεί όσο πρέπει, ξεκολλάει από μόνο. Δεν το πιέζουμε. Όση ώρα θα σοτάρουμε και θα σε παρακαλώ να κάνεις λίγο στην άκρη γιατί λίγο. Βεβαίως. Αφού λοιπόν ο κύριος Ντάνη πείτε. Θα ετοιμάσουμε τα λαχανικά. Ουσιαστικά μια σάλτσα, να το πω έτσι, με όλα αυτά τα υλικά με τα οποία θα περιχύσουμε τα κότσια όταν θα τα βάλουμε στην κάστρα. Πάρα πολύ ωραία. Κόψτε τα λαχανικά μέχρι να έρθω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας δείξω μια φορά τη σελίδα εδώ πέρα του σαν παραμύθι από ό,τι σας είπα. Βλέπετε, είναι η Θεονάτη και 7 είναι Άννη. Άκρος χειμωνιάτικο το παραμύθι μας που βλέπουμε σήμερα στην αρχική σελίδα. Βλέπετε ότι έχει και βιντεάκι εδώ πέρα σαν παραμύθι. Σαν παραμύθι λοιπόν, πιτούλες. Και από κάτω είναι το κείμενο που σας έλεγα. Ένα κείμενο που πρέπει να μπείτε κι εσείς όλοι μέσα στη σελίδα του σαν παραμύθι να το διαβάσετε. Λοιπόν, εγώ θα σας αναφέρω 2-3 πράγματα. Μια φορά και έναν καιρό στη Νέα Χιλή, ένα χωριό έξω από την Αλεξανδρούπολη, δημιουργήθηκε το παραμύθι μας. Όταν επισκεφτείτε το χώρο μας, θα καταλάβετε από πού προήλθε η ονομασία, σαν παραμύθι, και σίγουρα θα νιώσετε κι εσείς τη ζεστασιά μέσα από αυτά. Το σαν παραμύθι ξεχωρίζει γιατί το μενού είναι παραμυθένιο, μοναδικές γεύσεις σε πιάτα που εντυπωσιάζουν, όχι μόνο σε νοσοκομεία αλλά και σε ποιότητα. Το φαγητό στην Αλεξανδρούπολη είναι σαν παραμύθι. Εγώ συμφωνώ γι' αυτό, γιατί και οι τοπικοί παράγοντες τα προσέχουν πάρα πολύ όλα αυτά που μας δίνουν για το δικό μας πιάτο. Όλες οι πρώτες ύλες για να δημιουργηθούν τα καλούδια μας είναι από την παραγωγή μας ή από ντόπιους παραγωγούς. Η ταβέρνα με ζωτοπολείο σαν παραμύθι στην Αλεξανδρούπολη είναι ο προορισμός που θα σας κάνει να νιώσετε και πάλι παιδιά. Όχι μόνο θα ζήσετε, αλλά θα γευτείτε και τα αγαπημένα σας παραμύθια. Σαν παραμύθι λοιπόν εδώ πέρα, βλέπετε τι ωραίο μενού που έχουν εδώ πέρα στην αρχική. Και θα μπορέσετε να βρείτε τα πάντα. Θα μπορέσετε να βρείτε το μενού, τις συνταγές, το κατάλογο, ό,τι θέλετε είναι περασμένο εδώ. Και για όλους εσάς φίλοι μου, θέλετε να δείτε την εκπομπή ξανά και ξανά, γιατί δεν την έχετε χορτάσει, επισκέφτεστε τη σελίδα μας, Δέλτα Τηλεόραση, και θα πατήσετε εδώ πέρα πάνω στις εκπομπές. Με το που πατήσετε τις εκπομπές, θα κατεβείτε, και θα δείτε κάτι μαγειρεύετε. Πατάτε πάνω και σας ανοίγει όλες τις εκπομπές μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτό το παραμυθένιο χώρο. Λοιπόν,
Δέλτα Τηλεόραση, deltatv.gr. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα. Και τα νέα της περιφέρειας και τα διεθνή νέα. Αλλά να δείτε και όλες μας τις εκπομπές. Τα έχετε ψιλοκόψει, κύριε Ντάνη. Είπα εγώ μπροστά. Μια χαρά τα έλεγες πάντως. Κόψαμε τα λαχανικά σε μεγάλα κομματάκια. Σε μεγάλα κομμάτια. Βάλαμε τη μουστάρδα μας. Το μέλι και τη μουστάρδα. Υπολογίζουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις νοικοκυρές και όσους μαγειρεύουν για τη συνταγή και για τη δοσολογία, υπολογίζουμε μισή κουταλιά του γλυκού μέλι για κάθε κότσι. Και το αντίστοιχο και σε μουστάρδα. Α, δηλαδή εμείς τώρα έχουμε τρία κομμάτια και μια μισή και μια μισή. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Προσθέτω τον πολτό με το σκόρδο που σας είπα. Σκορδόλαδο. Σκορδόλαδο. Ακριβώς. Πολτοποιούμε το σκόρδο και το βάζουμε στο λάδι για να πάρει τη μυρωδιά. Είναι κάτι το οποίο το κρατάω αρκετές μέρες και παίρνει έτσι πολύ ωραία μυρωδιά. Κάπα είναι αυτό, κύριε Ντάνη. Όχι. Αυτό είναι μπαχάρι. Μπαχάρι, πάρα πολύ ωραία. Βάλαμε και μερικά μπαχάρια μέσα. Όχι πάρα πολλά. Όχι. Ένα με δύο στο κάθε, για το κάθε κομμάτι είναι αρκετό. Ας βάλουμε δύο έτσι να πάρει λίγο πιο έντονη γεύση. Αλάτι και πιπέρι. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το φοβόμαστε το αλάτι και το πιπέρι. Όχι, όχι καθόλου. Το ντοματοφολτό μας τον αραιωμένο. Άρα σε αυτή τη σάλτσα που θα βάλουμε στο κρέας μας το κότσι, βάζουμε όλα τα υλικά που μπορούμε να φέρουμε στην αρχή. Όλα τα υλικά. Έξω παρθένο ελαιόλαδο που σας είπα. Έξω παρθένο ελαιόλαδο από τον τόπο μας. Θα τονίζουμε ότι μιλάμε για αγνά παρθένα υλικά του Εύρη, της δικιάς μας γης, της γης που πατάμε όλοι από εμάς. Και ένα από τα μικρά μυστικά που με ρώτησες, που μου είπες προηγουμένως ότι το φοβάσαι το κότσι, είναι αυτό που θα προσθέσουμε σαν τελευταίο υλικό, η μπύρα. Η μπύρα, βοηθάει. Που το βοηθάει να μαλακώσει. Ναι. Λοιπόν, ακούσατε, η μπύρα βοηθάει να μαλακώσει το κότσι. Εγώ θέλω να πάω. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να τα ανακατέψουμε, να ενσωματωθούν. Να γίνει σαν πολτό. Ακριβώς, ακριβώς. Να γίνουν ένα τα υλικά μας μαζί με την πύρα. Παιδιά, η μυρωδιά είναι απίστευτη. Έχουν έρθει όλα τα υλικά, έχουν δέσει. Είναι ουσιαστικά σαν ζωμός, εγώ θα το αποκαλούσα, σαν σάλτσα. Πιο σωστό θα ήταν το ζωμός. Έτσι, ωραία. Ζωμός, οπότε είδατε, το βρήκαμε. Τη δεύτερη, αλλά το βρήκα. Ζωμός θα το αποκαλώ. Μετά, κύριε Ντάνη, θα πάρουμε τα κομμάτια του κότσι που τα έχουμε τηγανίσει. Τα οποία είναι έτοιμα. Πάρα πολύ ωραία, και θα βουτήξουμε μέσα. Θα το δεις. Βλέπετε, θέλω να τρέχω τις συνταγές. Θέλω να ταξιδεύω κι εγώ μαζί με τον κύριο Ντάνη. Προσπαθώ κάθε φορά να μπω στη λογική. Λοιπόν, τα κότσια μας είναι έτοιμα. Δεν κάναμε τίποτα το δύσκολο, απλά τίποτα, πολύ απλό. Θα με επιτρέψεις να πάρω τη γάστρα μου. Βεβαίως, όσο και δεν ήταν παίρνει τη γάστρα. Είδατε, στο κότσι δεν έχουμε βάλει τίποτα ακόμα πάνω. Ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε μπαχαρικό, ούτε τίποτα. Έχω βάλει ένα κομμάτι λαδόκολα στο πάτο της γάστρας για ένα πολύ απλό λόγο. Επειδή θέλει αρκετή ώρα ψήσιμο και κάποια στιγμή θα αρχίσει να εξατμίζονται τα υγρά, αποφεύγουμε έτσι το να κολλήσουν τα αποκαίδια που λέμε και να μας δυσκολεύσει τη ζωή στο θέμα του καθαρίσματος. Έτσι βοηθάμε στο να καθαρίσουμε, να πλύνουμε αργότερα μετά τη γάστα μας πιο εύκολα. Να, είδατε και ένα μυστικό που θα μας βοηθήσει για μετέπειτα αφού μαγειρέψουμε. Και επειδή έχει και λίπος, νομίζω ότι το λίπος έρχεται και κολλάει πολύ πιο εύκολα κάτω στο πάτο. Να λοιπόν όλες οι νοικοκυρές στο σπίτι και οι φίλοι που μαγειρεύουν, γιατί δεν μιλάμε μόνο για νοικοκυρές, οι οποίοι μάθανε και κάτι που θα τους βοηθήσει μετέπειτα στο πλήσιμο. Τοποθετούμε τα κότσικα μέσα στη γάστρα. Εγώ νομίζω ότι ένα κότσι πάει και για δύο άτομα. Δηλαδή είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Είναι το πολλοί που μου το λένε αυτό, πολλοί πελάτες μου. Και πάντα τους λέω το εξής, ότι ξεγελάει πάρα πολύ ο όγκος. Και αυτό γιατί έχει το χοντρό το κόκαλο στη μέση. Το γύρω-γύρω, να το πω έτσι, η ποσότητα του κρέατος που έχει γύρω από το κόκαλο, είναι μια κανονικότατη μερίδα φαγητού. Δηλαδή το βλέπουν πολλοί, ας πούμε, όταν το πηγαίνουμε, αν το σερβίρουμε και λέω, τρομάζουν. Δεν είναι ακριβώς αυτό που σας λέω. Το χοντρό το κόκαλο. Αυτό είναι που δίνει τον όγκο. Να λοιπόν, είδατε. Λίγο αλατάκι. Συγγνώμη που σε διακόψα. Καθόλου. Λίγο αλατάκι πάνω στα κότσια. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα κάνουμε το εξής. Το αλατάκι το βάλαμε για να βγάλει και καλύτερα το λίπος. Λίγο περισσότερη γεύση. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να στραγγίξουμε τα λαχανικά που βάλαμε μέσα, να αφήσουμε μόνο το ζωμό. Δεν θέλω να βάλω και τα λαχανικά αμέσως τώρα, γιατί επειδή χρειάζεται πάρα πολύ ώρα ψήσιμο, γύρω στις 2,5-3 ώρες. Θα μαλακώσουν πολύ τα λαχανικά. Θα διαλυθούν. Και εγώ θέλω να είναι ζωντανά. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα λαχανικά θα τα προσθέσω μεν, αλλά προς το τέλος του μαγειρεύματος. Μπορούμε να το σουρώσουμε, να πάρουμε το σουρωτήρι που έχουμε όλοι στο σπίτι και να το σουρώσουμε. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία.
Γιατί από ό,τι καταλάβατε και εσείς όλοι από το σπίτι, τα λαχανικά θέλουμε να μην είναι. Τα θέλω ζωντανά. Ζωντανά, όχι αυτό που λέμε γιανιά, νομίζω ότι θεραπεί έκφραση, δηλαδή να λιώνει. Γιατί λιώνουν τα λαχανικά, επειδή είναι πιο γρήγορη η διαδικασία του ψησίματος, λιώνουν και πιο εύκολα. Βλέπουμε όμως ότι έχουμε χρησιμοποιήσει το ζωμό. Όλο. Το βλέπετε ότι έχω κρατήσει τα λαχανικά, στο οποίο θα προσθέσουμε μετά και τα καρότα για να τα βάλω μέσα. Ουσιαστικά είναι το τελείωμα της συνταγής. Αυτό δηλαδή, είναι ναι, το σκεπάζω, το βάζω στο φούρνο στους 180 βαθμούς, ζεσταμένο φούρνο. Αυτό λιγάκι για το φούρνο. Στο δικό μου το φούρνο είναι 180 βαθμοί. Στο νοικιακό το φούρνο μεταφράζεται σε κάτι λιγότερο. Λιγότερο. Ναι. Δηλαδή κοντά στους 180, σε μένα δηλαδή, συγγνώμη, λιγότερο είπα, περισσότερο. Περισσότερο. Ναι, συγγνώμη. Θα πρέπει δηλαδή να είναι πιο δυνατό. Ωραία, θα βάλουμε στους 200. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Τάνο, 2 ώρες είπαμε περίπου ότι θέλει. 2,5 ώρες. 2-2,5. Οπότε, από ό,τι καταλάβατε, δεν είναι δύσκολη η συνταγή για να γίνει. Λίγο. Περισσότερο χρόνο μας τρώει η διαδικασία που θα περιμένουμε μέχρι να ψηθεί το κρέας. Άρα, αγαπημένοι μου φίλοι, βλέπετε ότι θα κάνετε ένα πιάτο το οποίο σε διαδικασία δεν παίρνει πολύ χρόνο. Αντιθέτως, είναι ό,τι πιο εύκολο για να το παρασκευάσετε. Είναι μέχρι να σοτάρετε το κότσι και μετά απλά περιμένετε. Μετά απλά κάνετε τα συνοδευτικά που θέλετε πάνω στο τραπέζι σας για να έχετε σε αυτό το γιορτινό τραπέζι. Τώρα, κύριε Τάνη, τι κάνουμε. Θα προσθέσω και ένα κομμάτι λαδόπολα από πάνω για να το σφραγίσω ουσιαστικά τους υδρατμούς μέσα στο κρέας. Μαζί με το καπάκι που θα μπει από πάνω και το αποτέλεσμα θα είναι όταν θα είναι έτοιμο να ξεκολλάει το κρέας από το κόκαλο έτσι από μόνο του. Εντυπωσιακό. Εγώ θέλω να σας πω ότι το έχω δει ήδη το πιάτο που κάνουμε. Το έχω δει, αλήθεια λέω, μαγειρεμένο, το έχω δοκιμάσει και η εικόνα του δεν υπάρχει. Θα μπορούσαμε να το συνοδεύσουμε μετά και με τα λαχανικά. Όταν το σερβίρουμε με τα λαχανικά. Με αυτό θα το συνοδεύσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, εμείς είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το κότσι μας στο φούρνο χωρίς τα λαχανικά. Θα το πούμε μια φορά. Χωρίς τα λαχανικά, αυτό. Απλά εννοείται ότι κατά τη διάρκεια του ψησίματος περίπου στη μία ώρα θα χρειαστεί να τα γυρίσουμε μία φορά το πάνω κάτω και μισή ώρα, 20 λεπτά, μισή ώρα καλύτερα. Πριν υπολογίσουμε ότι θα είναι έτοιμο το φαγητό, προσθέτουμε μέσα και τα λαχανικά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό να το κάνουμε να ψηθούν, για να μην ψηθεί το κρέας από τη μία μεριά στη μία ώρα, να ψηθεί και από τις δύο. Και τα λαχανικά το είπαμε από την αρχή γιατί θέλουμε να κρατήσει τη γεύση του το λαχανικό, δεν θέλουμε να χάσει όλη τη μαγεία που έχει. Στο τέλος απλά όταν θα προσθέσουμε τα λαχανικά θα ρίξουμε και μία πρέζα ρίγανη μαζί επάνω. Δεν την έχω βάλει από τώρα για να μην κάθεται πάνω και επικρίζει, θα την βάλουμε στο τέλος για να δώσει τα αρώματα της ρίγανης. Ωραία, είμαστε έτοιμοι λοιπόν να βάλουμε το κότσι μας στο φούρνο. Από ό,τι είδατε, είναι πολύ εύκολη συνταγή όσον αφορά το κομμάτι αυτό που της Παρασκευής. Της Παρασκευής. Θέλει απλά αναμονή. 2 ώρες. Δεν είναι τίποτα γιατί μέσα αυτές τις 2 ώρες κάθε νοικοκυρά και ο κάθε φίλος εκεί πέρα που θα μαγειρέψει νομίζω ότι θα έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το κρέας μας στο φούρνο μέχρι να περάσουν περίπου 2,5 ώρες και να επιστρέψουμε εδώ πέρα για να το ετοιμάσουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ πέρα με το κρέας μας να έχει ψηθεί. Μην νομίζετε, εμείς το διασκεδάζουμε κιόλας. Χορεύουμε κατά τη διάρκεια. Όταν ακούς και τόσο ωραία μουσική, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Ρίζο, αγαπημένη τραγουδίστρια, να σας το πω. Αρέσει πολύ και η μουσική επιλογή που έχετε, κύριε Ντάνη. Γενικώς οι επιλογές μου προσπαθώ να είναι χαλαρές, ξεκούραστες, να ταιριάζουν με τον χώρο. Και πόσο ωραία φωνή και παραμυθένια η Ρίζου, εγώ θα το ξαναπώ γιατί είναι μία από τις τραγουδίστρες που αγαπώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το κρέας μας έχει ετοιμαστεί. Έτοιμο, μετά από 2,5 περίπου ώρες. Να πούμε ότι το κρέας μας, εμείς το είχαμε και έτοιμο. Απλά κάναμε τώρα μια διαδικασία έτσι λίγο μέχρι να βάλουμε το ένα κρέας, γιατί όντως βάλαμε το κρέας να ψηθεί, γιατί θα ταΐσουμε πολύ λαό εδώ πέρα σαν παραμύθι. Απλά το είχαμε έτοιμο και για λόγους χρόνους που γίνεται σε εκπομπές. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να το πάμε δω. Στη διαδικασία το σαμπάνιο. Εννοείται. Και να το δεις κιόλας, ναι. Το περιμένω πώς και πώς. Α, παιδιά,
λίγο να το σηκώσω, το μου επιτρέψετε κύριε Ντάνη, ναι, ναι, να το πάρει η κάμερα να δούμε τι ωραίο χρώμα που έχει. Τι ωραίο χρώμα, προσέχω, εννοείται να μην καώ. Βάλαμε και πατατούλες μέσα και τη διάρκεια για να το συνοδεύσουμε και με κάτι έτσι. Την ώρα που σου είπα, το μισάωρο πριν σερβίρουμε. Μαζί με τα λαχανικά. Μαζί με τα λαχανικά, πρόσθεσα και λίγες πατατούλες. Και τη ρίγανή μας, μην το ξεχνάτε. Ναι, ναι. Όσο ο κύριος Ντάνης εδώ πέρα μου ετοιμάζει το πιάτο, εγώ θέλω να βγω λίγο μπροστά να ευχαριστήσω μία φορά όλους τους χορηγούς του Κάτι Μαγειρεύεται. Κάθε φορά να ξέρετε ότι ευχαριστώ τους χορηγούς που έχουν να κάνουν και με τη συνταγή που παρουσιάζουμε. Σήμερα λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσω το καφεκοπτίο Κεκές που είναι 71 χρόνια παιδιά. Ακούστε, ακούστε, εδρεύει εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη. Βρίσκεται στην Δικαστηρίων 26, απέναντι από την παλιά ηχθιαγορά. Νομίζω όλοι γνωρίζετε που είναι. Καλό είναι να πάτε να επισκεφτείτε και εσείς τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα δικά σας μπαχαρικά. Αλλά εκτός από τα μπαχαρικά μπορείτε να προμηθευτείτε και έναν άριστα ποιοτικό καφέ, όπου γενιά με τη γενιά εξελίσσεται και γίνεται ακόμα καλύτερος. Να πούμε ότι ιδρύθηκε το 1946, συγγνώμη, από τον Ιωάννη Κεκέ, μέχρι που τον έλαβε ο γιος του, ο Χρήστος Κεκές. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω και τη σελίδα τους. Μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ πέρα, να πατήσετε καφεκοπτίο Κεκές και να δείτε την αρχική εδώ πέρα, να δείτε τα προϊόντα, να δείτε τα πάντα όσον αφορά το κατάστημα που σας αναφέρω εγώ συνέχεια. Και στη συνέχεια να ευχαριστήσουμε και το Market 24 ώρες στην Κομωτινή και να στείλουμε τα φυλάκια μας στην Κομωτινή που βρίσκεται, θα με επιτρέψετε λίγο να το δω, δεν πειράζει, άμα δεν κάνω λάθος είναι Μακεδονίας 37, να στείλουμε τα φυλάκια μας εκεί πέρα στο Market 24 ώρες, παιδιά με ένα προσωπικό πάρα πολύ χαρούμενο, θα πάτε εκεί πέρα, θα σας φτιάξει τη διάθεση, θα ακούσετε πάρα πολύ ωραία μουσική χριστουγεννιάτικη, αλλά θα προμηθευτείτε και οτιδήποτε χρειάζεστε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Τι θέλετε? Την πύρα που χρησιμοποίησαμε, γιατί να ξέρετε ότι διαθέτει και μία από τις μεγαλύτερες κάβες το Market 24 ώρες στην Κομωτινή. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και στο Facebook, γνωρίζω ότι όλοι έχετε. Market 24 λοιπόν, μπείτε και δείτε. Δεν θα σας πω τίποτα εγώ, το μόνο που έχω να πω ακόμα και να συμπληρώσω, ότι σας τα φέρνουν και στο σπίτι σας, οτιδήποτε χρειάζεστε. Αχ, και βλέπω ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Έχω σχεδόν μια ερώτηση να κάνω. Και δύο. Το αλουμινόχαρτο γιατί το βάλαμε στο κομμάτι κότσι? Προσπαθούμε να προστατέψουμε τον κόσμο να μην λερώνει. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Γιατί να ξέρετε, άμα δεν λερωθείς κιόλας και όταν μαγειρεύεις και όταν τρως, σημαίνει ότι δεν το απολαμβάνεις το φαγητό. Εγώ θέλω να λερωθώ. Αλλά δείτε τώρα εδώ πέρα. Καταρχάς, κύριε Ντάνη, πόσο ωραίο το πιάτο που έχετε για να σερβίρετε το κότσι. Τι ωραίο πιάτο, μοναδικό, ξεχωριστό. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναδεί. Είναι η αλήθεια ότι είναι πρωτότυπο. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι ζεσταίνουμε, είναι πέτρινο το πιάτο, το ζεσταίνουμε πρώτα και μετά τοποθετούμε το φαγητό επάνω, με αποτέλεσμα να μπορεί να κρατήσει το φαγητό αρκετή ώρα ζεστό. Δείτε τώρα τι άλλο θα σκεφτούν εδώ πέρα στο Σαν Παραμύθι, γιατί όπως σας είπαμε μεταφερόμαστε πάντα σε ένα παραμύθι. Είτε πρόκειται για ένα παραμυθένιο φαγητό είτε όχι, να ξέρετε αυτό το φαγητό μπορεί να έχει κάποια από τη δικιά σας ιστορία. Δηλαδή να το γευτείτε και να πείτε ότι αυτό το φαγητό θυμίζει εμένα και την πορεία που έχω τραβήξει εγώ σε αυτή τη ζωή. Τα λες πολύ σωστά, τα λες πολύ σωστά, πραγματικά. Με τι θα μου το προτείνατε να το πιω? Την προηγούμενη φορά με εντυπωσίασε το κόκκινο. Δεν θέλω να σε πάρω από εκεί. Όχι, γιατί θέλω να σας πω κάτι, αλλά με εντυπωσίασε το κόκκινο κρασί που είπαμε ότι είναι και από ένα φίλο από την Καβάλα. Ακριβώς. Παραγωγός σπιτικό κρασί. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ σωστή επιλογή. Για όποιον δεν είναι του κρασιού, θα τέριαζε πάρα πολύ με μπύρα. Επειδή έχει και μπύρα. Νομίζω αυτές οι δύο επιλογές θα ήταν οι πιο σωστές. Κρασί ή μπύρα. Ναι. Έτσι για την ανατροπή σήμερα θα πιούμε μπύρα λοιπόν, γιατί το πιάτο μας έχει και μπύρα. Οπότε εγώ πώς θα γινόταν να διαλέξω κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, φύγαμε να περάσουμε στο στάδιο της δοκιμασίας, ένα αγαπημένο στάδιο, και σήμερα τι κράτησα την όρεξή μου για να φτάσει στο τέλος. Και αφού λοιπόν περάσαμε στο στάδιο που περιμένω κάθε φορά πώς και πώς και σας είπα ότι σήμερα κράτησα την υπόσχεσή μου και δεν δοκίμασα μέχρι να φτάσει στη στιγμή που εγώ έρχομαι εδώ πέρα για να κρίνω το πιάτο και να ξέρετε ότι ένας γιος, ο οποίος έχει συνηθίσει το φαγητό της μάνας, πάντα είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Λοιπόν, θέλω να σας πω το τηλέφωνο εδώ πέρα που θα μπορέσετε να πάρετε για να κάνετε τη δικιά σας κράτηση. Τη δικιά σας κράτηση και για τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Που από ό,τι γνωρίζω εδώ πέρα ο κύριος Ντάνης, ετοιμάζει κάτι μαγικό για την Πρωτοχρονιά. Δεν θα σας αποκαλύψω πολλά, αλλά σίγουρα θα πρέπει να κάνετε τη δικιά σας κράτηση. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 25510-39269. Για να έρθετε εδώ πέρα, κάντε την κράτησή σας για αυτές τις μέρες, για αυτές τις μέρες τις μαγικές και καλέστε και τους δικούς σας ανθρώπους. Πόσο πιο ωραίο να έρθετε σε αυτό το μαγικό χώρο, να μεταφερθείτε σε παραμύθια
Και γιατί όχι, τα Χριστούγεννα είναι και αυτά ένα παραμύθι. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν το κότσι μας. Παιδιά, λουκούμι, μόνο και μόνο που το κόβεις, δεν χρειάζεται να βάλουμε χέρι. Ούτε με χέρι χρειάζεται. Φάω πρώτα το κρέας. Τα λόγια είναι περιτά. Τώρα τι να πεις εσύ για αυτό το κομμάτι κρέας που εκτός από το ότι είναι αυτό που σας έλεγα ότι φοβάμαι να μην στεγνώσει, δεν έχει στεγνώσει καθόλου. Ακριβώς το αντίθετο. Και όλα αυτά τα υλικά έχουν έρθει και έχουν ενωθεί τόσο ωραία μεταξύ τους και όλη μας όρεξη. Δοκιμάσουμε λίγο και πατάτα. Νομίζω ότι βρήκατε τον τρόπο και τη λύση για να καταπλήξετε όλους τους συγγενείς σας που θα έχετε καλεσμένους στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ένα πιάτο που εγώ δεν το έκανα και την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Στην υγειά σας, να έχουμε όμορφες γιορτές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη 8 η ώρα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Τα φιλιά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.